είναι γεγονός ότι έχει καθυστερήσει η λειτουργία, η έναρξη λειτουργίας στον ΙΕΚ για το χειμερινό εξάμεινο 2015-2016. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ότι καθυστέρησε η προκήρυξη για τους ορομιστείους εκπαιδευτές στον ΙΕΚ, των δημοσίων ΙΕΚ σε όλη τη χώρα. Τέλος Οκτωβρίου βγήκε η σχετική προκήρυξη, με αποτέλεσμα να μην έχουμε στη διάθεσή μας το εκπαιδευτικό προσωπικό. Και κατά δεύτερο, ότι φέτος για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα να γίνει διάθεση μονίμων εκπαιδευτικών από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Δηλαδή, εκπαιδευτικοί οι οποίοι περισσεύουν ή δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουμε τη δυνατότητα ή έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν για κάποιες ώρες στα δημόσια ΙΕΚ. Αυτό βέβαια σε συνδυασμό με ότι είχαμε αλλαγή μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, αλλά όσο και του Γενικού Γραμματέα Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, έχει φέρει την κατάρτιση προς τα πίσω. Έχω την αίσθηση, αλλά και την εικόνα, και με συνομιλία που έχουμε και με το Υπουργείο, ότι περίπου στις 25 Νοεμβρίου τα ΙΕΚ θα ξεκινήσουν. Θα ξεκινήσουν και θα λειτουργήσουν κανονικά για το χειμερινό εξάμεινο του 2015-2016. Η φοίτηση στα ΙΕΚ διαρκεί 15 εβδομάδες. Φυσικά μπορεί να έχουμε παράταση του χειμερινού εξαμήνου για 3-4 εβδομάδες και κατά συνέπεια και το αερινό εξάμεινο θα πάει προς τα πίσω. Όμως η κατάρτιση στα δημόσια ΙΕΚ θα ξεκινήσει κανονικά. Τι ειδικότητες θα λειτουργήσουν φέτος? Φέτος έχουμε 9 διαφορετικές ειδικότητες από όλους τους τομείς και από όλες τις ειδικότητες. Έχουμε καλύψει κυρίως τον τομέα των υπηρεσιών, τον τομέα της υγείας πρόνοιας, τον τομέα των θερμοϊδραυλικών, τον μηχανολογικό τομέα. Με τις νέες τεχνολογίες έχουμε ειδικότητες, αλλά και ειδικότητες που έχουν να κάνουν και με το τουριστικά επαγγέλματα, όπως είναι τεχνικός μαγειρικής τέχνης, αρχιμάγειρας, σεφ. Έχουμε ειδικότητες από όλους τους τομείς και έχουν να κάνουν κυρίως σχέση με τη ζήτηση που υπάρχει εδώ στην τοπική αγορά εργασίας και κυρίως στην πόλη μας. Γίνονται προτάσεις κάθε χρόνο. Είμαστε σε στενή επαφή τόσο με το επιμελητήριο όσο και με το εργατικό κέντρο αλλά και με άλλους κοινωνικούς φορείς, έτσι ώστε να εμπλουτίζουμε κάθε εξάμεινο τις ειδικότητες, να τις εναλλάσσουμε και να μπορούμε να έχουμε πληθώρα αποφύτων ή πληθώρα καταπτυσσομένων εδώ στον τόπο μας. Οι νέοι και οι νέες που τελειώνουν τη φοίτησή τους έχουν δυνατότητα στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσουν και το υποχρεωτικό πλέον εξάμεινο της πρακτικής άσκησης, να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης αποφύτων ΙΕΚ. Ο ΕΟΠΕΠ, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων, ο οποίος έχει επιφορτιστεί και με τη διαδικασία αυτή, κάθε χρόνο, δύο φορές το χρόνο, οργανώνει αντίστοιχες εξετάσεις. Οικονομικά μπορεί να ανταπεξέλθει το ΙΕΚ, χρηματοδοτείται επαρκώς από το κράτος, ώστε να συνεχίζει τη λειτουργία του ΜΕΝ? Υπάρχουν συνδυασμοί καταστάσεων, συνδυασμοί φορέων, δημοσίων φορέων και ιδιωτικών φορέων, που στηρίζουν κάθε φορά τη λειτουργία του ΙΕΚ. Η Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι υπεύθυνη για τα προγράμματα σπουδών, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση, για τα ορολόγια προγράμματα, είναι υπεύθυνη για το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Υπάρχει όμως και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, το οποίο μας καλύπτει στα λειτουργικά έξοδα, στα αναλώσιμα, στα υλικά που χρειαζόμαστε, στα εργαστήρια, αλλά και στις δαπάνες των ορομιστείων εκπαιδευτών. Οι συνδυασμοί των δύο φορέων που σας είπα πιο πριν, της Γενικής Γραμματείας και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, συν την κάθε φορά την τοπική αυτοδιοίκηση, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, όπου στεγάζεται το κάθε ΙΕΚ, οι συνδυασμοί λοιπόν αυτών των τριών πραγμάτων, νομίζω ότι κάθε φορά μας δίνει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Βέβαια υπάρχουν δυσκολίες στην εποχή που ζούμε, ότι ούτε μεγάλες προμήθειες μπορούν να γίνουν, ούτε μεγάλοι εξοπλισμοί, αλλά εκμεταλλευόμαστε την υφιστάμενη κατάσταση και αξιοποιούμε και φορείς που βρίσκονται στην πόλη μας. Και ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και υποδομές, όπως είναι παράδειγμα το Πανεργατικό Νοσοκομείο για την ειδικότητα βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας, όπου εκεί οι σπουδάστες και οι σπουδαστές κάνουν την πρακτική τους άσκηση, αλλά και τους παιδικούς σταθμούς στην πόλη μας, όπου η ειδικότητα βοηθός βραχιονηπιακών απασχολείται και κάνει και πραγματοποιεί εκεί την πρακτική άσκηση. Δομές δηλαδή που υπάρχουν και τις χρησιμοποιεί και το ΙΕ. Παρά τη δύσκολη κατάσταση, έχετε κάνει και κάποια πρόταση για τη δημιουργία και άλλων ΙΕΚ? Βέβαια, εμείς βλέπουμε την Αρκαδία ως σύνολο και δεν βλέπουμε μόνο την πόλη της Τρίπολης.
και σαν περιφέρεια και σαν Αρκαδία έχουμε κάνει και προτάσεις να λειτουργήσουν και οι ΕΚ αποκεντρωμένα. Προσπαθούμε να εξακτηνώσουμε την κατάρτιση και να μην γίνεται κάθε φορά μόνο στην πρωτεύουσα του νομού. Έχει γίνει μια πρόταση και έχουμε έρθει και σε συνεννόηση και με τον Δήμαρχο αλλά και με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κοινωρίας να μπορέσουν να λειτουργήσουμε οι ΕΚ στην παραλιακή κοινωρία. Μάλιστα την περσινή χρονιά είχαν γίνει και αιτήματα και προτάσεις από την περιοχή εκεί για επαγγέλματα ή για δεξιότητες που έχουν να κάνουν σχέση με τον τουρισμό, όπως είναι ειδικός ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας ή ο τεχνικός μαγειρικής τέχνης, όπου την καλοκαιρινή περίοδο, όπως ξέρετε πολύ καλά, το τουριστικό κομμάτι της κοινωρίας έχει ανάγκη από τέτοιες ειδικότητες. Από το ξεροπήγαδο μέχρι και τα απόλυθρα, νομίζω ότι χρειάζονται αυτές οι ειδικότητες να υπάρχουν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και τα καταλήμματα της περιοχής. Γίνεται προσπάθεια, σας λέω και πάλι σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τη Γενική Γραμματεία Διαβιομάθησης και με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβιομάθησης, για το πώς θα καλύψουμε τις λειτουργικές ανάγκες, πού θα στεγαστεί το αντίστοιχο ΙΕΚ και τον τρόπο λειτουργίας. Νομίζω ότι από τη νέα χρονιά, από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά, θα είμαστε σε ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι και στη Βόρεια Κοινωρία θα έχουμε την ίδρυση και λειτουργία ενός νέου ΙΕΚ.